Αμνηστία για μικροεγκλήματα χορηγεί στους πρώην αντάρτες της οργάνωσης ΦΑΡΚ το κράτος της Κολομβίας. Το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από το Κογκρέσο παρά τη σφοδρή αντίδραση του δεξιού κόμματος Δημοκρατικό Κέντρο. Η χορήγηση αμνηστίας αποτελεί βασικό κομμάτι της συμφωνίας ειρήνης που έχει υπογράψει η κυβέρνηση με τους αντάρτες. Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε. Έχει ανοίξει ο δρόμος για να εγγυηθούμε την αποστράτευση και τον αφοπλισμό των μελών της οργάνωσης ΦΑΡΚ το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Δεν είναι τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από το τέλος μιας σύγκρουσης 52 ετών με τη ΦΑΡΚ. Η παράδοση των όπλων βρίσκεται τώρα στα χέρια των Ηνωμένων Εθνών ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής των συμφωνιών. Η αμνηστία αφορά επίσης μέλη των κρατικών στρατιωτικών δυνάμεων. Είναι ένα από τα μέτρα που έχουν στόχο να πείσουν τους περίπου 7.000 αντάρτες να παραδώσουν τα όπλα τους και να μεταβούν σε ειδικές αποστρατικοποιημένες ζώνες. Η αμνηστία δεν αφορά σοβαρά εγκλήματα όπως μαζικές δολοφονίες, βιασμούς ή απαγωγές.